Το Ελατοχώρι Πιερίας, ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, υποδέχτηκε φέτος την τέταρτη γιορτή κρασιού Πιερικών Ίνων. Το τριήμερο 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου, δεκάδες παραγωγοί έδωσαν το παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, που έχει ως σκοπό να αναδείξει το πλούτο της πιερικής γης μέσα από τους εκλεκτούς ίνους που παράγονται σε αυτήν. Η Αντιπεριφερειακή, η κυρία Σοφία Μαυρίδου, έχει κάνει ένα κάλεσμα σε όλους τους παραγωγούς της Πιερίας να μπορέσουν να βρεθούν σε αυτόν τον χώρο για να εκθέσουν και να προβάλλουν μέσα από την γιορτή κρασιού, όπως λέμε, τα προϊόντα τους που είναι εξαιρετικής ποιότητας. Η εκδήλωση αυτή, που όπως σας είπα για τέταρτη χρονιά διοργανώνεται, φέτος έχει την ιδιαιτερότητα ότι εκτός από τους ίνους της Πιερίας είναι προσκεκλημένη μας και άλλη ινοπαραγωγή από την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου και της Πιερίας, γιατί θέλουμε να δώσουμε την γεωγραφική ενότητα όλου του χώρου που παράγει εξαιρετικά προϊόντα. Το υψηλό επίπεδο των προηγούμενων διοργανώσεων έφερε στις φετινές εκδηλώσεις μαζί με τους ίνους Ολύμπου Πιερίας και ινοποιία της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου και των Πιερίων. Είναι γιορτή ινογνωσίας που κάνουν οι σύλλογοι εδώ και πραγματικά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τι μπορεί να παράγει η γη της Μακεδονίας, η γη της Κεντρικής Μακεδονίας, αν θέλουμε ένα περισσότερο. Και πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με όλους τους άλλους νομούς οι οποίοι μπορούν να παράγουν καλά ποιοτικά προϊόντα αλλά και να έχουν πολύ καλές υπηρεσίες. Στο Λατοχώρι λοιπόν είμαστε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο παροχής αυτών των υπηρεσιών και σε ξενοδοχειακές υποδομές και σε εστίαση και αναψυχή αλλά και γενικότερα ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Όλες οι εκδηλώσεις και η επαφή των ενδιαφερόμενων και των επισκεπτών με αυτό που λέγεται Πιερικός Ίνος, πραγματοποιήθηκαν σε ένα τοπίο στο Ελατοχώρι που αποτελεί ξεχωριστό προορισμό αναψυχής και προσφέρει άρτιες ξενοδοχειακές υποδομές που πλαισιώνουν και το σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο του Ελατοχωρίου που λειτουργεί με τις πιο υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Κόσμο έχουμε, μας επισκέπτεται, μας τιμάει και τους ευχαριστώ έτσι δημόσια από το κανάλι σας. Είναι μια χρονιά λίγο καλύτερη από τις άλλες, οι οποίες ήταν στενάχωρες. Πέρσι δεν είχαμε, πρόπερσι δεν είχαμε καθόλου. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα οι χρονιές να είναι καλύτερες, να μπορέσουμε να βγάλουμε και τα έξοδα, διότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά στα χιονοδρομικά, όλα βέβαια και στο δικό μας. Και όταν έχει χιόνι μπορούμε να καλύψουμε και να είμαστε και εμείς χαρούμενοι και να είναι χαρούμενοι και οι εργάτες, οι υπαλλήλοι, όλοι αυτοί που δουλεύουν και οι επισκέπτες του σκι να απολαμβάνουν ό,τι καλύτερο. Το συνολικό μήκος των πιστών ανέρχεται στα 13 χιλιόμετρα περίπου, με κόκκινες, μαύρες και πράσινες πίστες. Οι συγκεκριμένες τριήμερες εκδηλώσεις έδωσαν την ευκαιρία στους φίλους του κρασιού να μάθουν και πολλά μυστικά για το μανιτάρι, ένα έδεσμα που συνοδεύει το κρασί, έχει όμως και πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είμαστε εδώ με τα τρία κρασιά της Ραψάνης, την Ραψάνη, την επιλεγμένη Ραψάνη και την ειδικά επιλεγμένη Ραψάνη. Είναι ίσως η ονομασία προέλευσης από την Ελλάδα που είναι πιο γνωστή στο εξωτερικό. Είναι ένα κρασί που κάθε χρόνο είναι προπουλημένο, θα μπορούσαμε να πούμε, και είναι μια απόδειξη το τι μπορεί να κάνει η συνεργασία του συνεταιρισμού των αμπελουργών της περιοχής με μια ινοποιητική εταιρεία όπως η Ευάγγελος Τσάνταλης ΑΕ. Το ινοποιείο μας το φτιάξαμε το 2009 και ινοποιούμε σε αυτό από το 2010 και οι φυτεύσεις του αμπελώνα ξεκίνησαν το 2000 μέχρι το 2007. Αγαπάμε αυτόν τον τόπο, αγαπάμε το Λατοχώρι. Είμαι μέσα σε αυτούς που διοργανώνουν και τη γιορτή κρασιού και θέλουμε να ακουστεί ο τόπος μας και να έρθει ο κόσμος να το γνωρίσει. Εμείς πήραμε αυτό το χώρο, το ονομάσαμε το παλιό σχολείο. Οι ζωγραφιές που βλέπετε όλες είναι από τους μικρούς μας πελάτες που έρχονται εδώ πέρα, ζωγραφίζουν και τα κάνουμε εμείς κάδρο. Οπότε έχουν την ευκαιρία τις επόμενες χρονιές όταν ξανάρθουν και επισκεφτούν το χώρο μας να ξαναδούν τις ζωγραφιές τους και να τις αλλάξουν αν θέλουν, αν έχουν μεγαλώσει. Μέσα από μία μοναδικά διαρθρωμένη παρουσίαση, οι εινοποιοί της Πιερίας είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν με επαγγελματικό τρόπο
τις ετικέτες των κρασιών τους με αφορμή τη γιορτή κρασιού στο Ελατοχώρι. Επίσης οι παραγωγοί παρουσίασαν τα παραδοσιακά τοπικά τους προϊόντα. Αρρωγή στην όλη προσπάθεια πρέπει να σημειωθεί πως ήταν οι επαγγελματίες της περιοχής που έχουν ξενοδοχειακά καταλύματα και ταβέρνες. Το μανιτάρι είναι μια τροφή η οποία συνδυάζεται θαυμάσια με το κρασί. Ανάλογα με την ποικιλία του μανιταριού συνδυάζουμε και την ποικιλία του κρασιού, αλλά και ανάλογα με τον τρόπο που θα μαγειρευτεί. Είναι εκατοντάδες οι επισκέπτες που κάθε χρόνο έχουν προορισμό το Ελατοχώρι για να περάσουν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, απολαμβάνοντας τους τοπικούς ίνους.